Συνέλληνες μου και προς όλους τους Έλληνες πολίτες, πρέπει να καταλάβετε ότι όλο το καθεστώς, το πολιτικό καθεστώς, το δογματικό καθεστώς, με τις ιδιωτικές του εταιρείες, με την ιδιωτική του εταιρεία και με όλες τις ανεξάρτητες ιδιωτικές αρχές, γιατί αυτό είναι, και ως φαντάσματα πια όπως είναι η ΑΔΔ που ελέγχει 10 υπουργεία, που ελέγχει όλο μας το βίο αλλά και τα έσοδα, η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι καθαρά ιδιωτική και δεν μπορεί κανένας μέσα από το κράτος, όταν υπήρχε κράτος, αλλά και όταν, τώρα που δεν υπάρχει γιατί είναι ιδιωτική εταιρεία όλα, να ελέγξει ούτε τι κάνει, ούτε να, σε κανένα δικαστήριο να πάει, ούτε πουθενά. Πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι είναι μοναδική στιγμή όλοι οι Έλληνες πολίτες, αλλά και εκείνοι που δεν είναι Έλληνες πολίτες, αλλά θέλουν και ζουν μαζί μας στην Ελλάδα και τους αρέσει η Ελλάδα και σέβονται την Ελλάδα, αλλά την κουλτούρα της και τον τρόπο ζωής της, θα πρέπει όλοι να δηλώσουν κυρίαρχοι. Κυρίαρχοι, ξαναλέω, κυρίαρχοι. Έχει σημασία σε αυτό το ιδιωτικό καθεστώς δυναστευτικό, το οποίο έρχεται απ' έξω προς τα μέσα και δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα, να πολεμήσουμε όλοι μαζί. Και πρέπει όλοι, σε αστυνομία, πρέπει να ξέρετε ότι ό,τι είναι πάνω σε αυτό, την ιδιωτική εταιρεία που έχει καπηλεθεί και υποδουλώσει το ελληνικό μας κράτος, το ελληνικό μας δημόσιο, το έθνος των Ελλήνων, καλό αυτή τη φορά Έλληνες και φιλέλληνες, αλλά ακόμα και ξένους, να παλέψουν σε αυτή τη χώρα ώστε να ελευθερωθεί και η δικιά τους. Εάν όλοι μαζί παλέψουμε, όλοι οι άνθρωποι, γιατί όλοι το ίδιο θέλουμε και όλες οι χώρες έχουν το ίδιο πρόβλημα, το αποτέλεσμα που θα φέρουμε θα είναι συλλογικό της ίδιας της ζωής μας, της αλήθειας και του δικαίου. Η αστυνομία, τα δικαστήρια, όλες οι δημόσιες, άμα το θέλετε, αλλά τις έχουν κάνει ιδιωτικές υπηρεσίες, όλες είναι και διοικούνται από την ελληνική δημοκρατία, ιδιωτική εταιρεία, από τις ανεξάρτητες αρχές που έχουν κάνει, πόσες ανεξάρτητες αρχές έχουμε αναρτήσει, όλες τις ανεξάρτητες αρχές που έχουν κάνει, υπάρχουν και άλλες κρυφές που δεν τις γνωρίζουμε και τις δικούν, αλλά η δικαιοσύνη να ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία, που σημαίνει ακριβώς όπως είναι οι νόμοι και πρέπει να κατεβάσετε από το δίκτυο όλα τα χαρτιά αυτά και να καταλάβετε ότι η ιδιωτική εταιρεία και μέτοχοι πια, οι οποίοι είναι αφανείς, αλλά ξέρουμε ποιοι είναι, διοικούν τις ανθρώπινες ζωές. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Θα πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ότι η ιδιωτική εταιρεία με όλες αυτές τις υπηρεσίες, διότι έχει κατασχεθεί και έχει γίνει όργανο της ιδιωτικής εταιρείας, η αστυνομία, έχουν γίνει οι μυστικές μας υπηρεσίες, έχουν γίνει ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, είναι πάλι ιδιωτικής, με άλλα 10 υπουργεία, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Μεταφορών, όλα τα πάντα είναι ιδιωτικοποιημένα και βέβαια είναι της ιδιωτικής εταιρείας, και φυσικά όλη αυτή η διαδικασία γίνεται για τα μέλη της ιδιωτικής αυτής εταιρείας. Χωρίς να το καταλάβουν οι Έλληνες, γίνανε μέλη της ιδιωτικής αυτής εταιρείας και δυναστευόμαστε σε όλα τα μήκη, τα πλάτη και τα επίπεδα της ζωής και του βίου μας. Αυτό το τελειώνουμε εμείς όπου και σε όποια υπηρεσία πηγαίνετε, σε δικαστήριο, σε αστυνομία, οπουδήποτε και αν σας συμβεί, δηλώνετε κυρίαρχοι Έλληνες ηθαγενείς στα χώματα του έθνους σας. Αυτοί έχουν έρθει σε εμάς. Όχι εμείς έχουμε πάει εκεί, που σημαίνει υπάρχει μια δυναστευτική εταιρεία και σήμερα υπάρχει τεράστια ανάγκη να δηλώσετε παντού κυρίαρχοι Έλληνες ηθαγενείς. Εμείς είμαστε έθνος και είμαστε το μοναδικό έθνος πάνω στη γη. Πρέπει αυτό να το καταλάβετε και να το λέτε παντού και να μην υπάρξει κανένα ιδιωτικό δικαστήριο, ιδιωτική αστυνομία, ιδιωτική ΑΔΔ, ιδιωτική ανεξάρτητη δίθεν αρχή, καμία τράπεζα της Ελλάδος και παντού. Θα πρέπει να απομονώσετε όλη αυτή την εταιρεία, να βγείτε από μέσα της, να το δηλώσετε ότι είστε κυρίαρχοι Έλληνες ηθαγενείς, να βγείτε από μέσα της και να τους αφήσετε να τους μετρήσουμε πόσοι είναι και τι ακριβώς θέλουν από εμάς και πώς ήρθανε σε εμάς να μας δυναστεύσουν, με ποιο δικαίωμα μια ιδιωτική εταιρεία δυναστεύει, είναι οι δυνάμεις ασφαλείας του κράτους, αν δεν είναι του κράτους. Είναι ιδιωτική και πρέπει τώρα να πάρει μια θέση ο Έλληνας απέναντι σε όλους αυτούς τους θεσμούς που τους λέτε θεσμούς, αλλά ανήκουν στην ιδιωτική εταιρεία, τη δυναστευτική, με πρώτο την ελληνική δημοκρατία και όχι την κυρίαρχη. Πρέπει να δηλώσετε όλοι οι κυρίαρχοι Έλληνες ηθαγενείς στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, όπου είναι και οι λογαριασμοί που σας έχω βάλει και όλα
τα καταπιστεύματα τα οποία είναι πραγματικά δικά σας, πάρα πολλά, τόσα πολλά που δεν μπορείτε να το πιστέψετε, αλλά καλά κάνετε, ή να μην πιστέψετε τίποτα, να τα δείτε. Και αυτό είναι οι αποδείξεις μες στα μάτια σας, να τις δείτε. Και πρέπει τώρα να πάρετε θέση, να πράξετε. Και όχι να κάθεστε να δρανείτε. Οι πιο πολλοί πόλεμοι χάθηκαν, όχι αυτούς που πολέμησαν ή από αυτούς που νικήθηκαν, ακόμα και όταν ήμασταν εμείς, αλλά χάθηκαν οι μάχες οι μεγάλες από αυτούς που αδράνησαν, από αυτούς που δεν έκαναν τίποτα, που κοίταγαν. Και δεν έχεις δικαίωμα να κοιτάς, όταν οι δικοί σου άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους, το αίμα τους, όχι μόνο για σένα, αλλά και για το μέλλον, για τις γενιές, για τη συνέχεια της πατρώας ουσίας, της ελάνιας γραμμής αίματος. Συνέλληνες, όλα γύρω σας είναι ιδιωτικά. Σήμερα λοιπόν ιδιωτικές επιβουλές με ιδιωτικές διαταγές μιανού δυνάστη που δεν θέλει να φαίνεται, σκοτώνει τη ζωή μου και δυναστεύει εμένα σε δικαστήρια, σε αστυνομία, σε εφορίες, σε νοσοκομεία, στα πάντα διατάζει. Κατά εμού, κατά της ζωής μου, κατά της ελευθερίας μου. Πρέπει αυτά να απομονωθούν. Βγείτε όλοι έξω από το σύστημα να μετρήσουμε αυτούς ποιοι είναι και τι θέλουν και πώς το έκαναν. Εμείς είμαστε έθνος Ελλήνων. Έθνος με τεράστια δικαιώματα και δίκαια. Από την αρχή γέννησης του πλανήτη. Γι' αυτά τώρα οι Έλληνες θα τα πάρουν. Και τα κάνουν με έναν τρόπο. Να δηλώσετε κυρίαρχοι Έλληνες σταγενείς σε όλους τους θεσμούς που είναι της ιδιωτικής εταιρείας. Μην τους ξαναφήσετε. Βγάλετε τους νόμους, κατεβάστε και τα έχετε μαζί σας. Κανένα δικαστήριο, καμιά αστυνομία και κανένας δεν μπορεί να πράξει στον Έλληνα κυρίαρχο ηθαγενή. Αλλά μόνο στα μέλη της εταιρείας. Δηλώστε όλοι παντού ότι δεν είστε μέλη της εταιρείας της ιδιωτικής και καμίας ανεξάρτητης αρχής. Και ότι μόνο στους κρατικούς θεσμούς της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας σέβεστε, διότι αυτοί είστε και αυτό είναι το κράτος σας. Αυτό είναι μια μεγάλη ενέδρα για το καθεστώς. Κάντε το όλοι. Διαλαλήστε το παντού. Πάρτε τα χαρτιά στα χέρια σας. Δηλώστε ότι δεν είστε καμίας ιδιωτικής εταιρείας. Είστε μόνο κυρίαρχοι Έλληνες σταγενείς. Δηλώστε το στα δικαστήρια, δηλώστε το στην αστυνομία. Πατού! Οι ιδιωτικές εταιρείες δεν μπορούν να καπηλεύονται αυτό το έθνος. Και συστρατευτείτε όλοι ως μια γροθιά, ένας νους, μια σφαίρα πυρός. Όλοι. Στα γραφεία του έθνους στην Ελλήνων Συνέλευση. Μια τέτοια γροθιά. Βγείτε από εκεί μέσα, βγείτε από αυτό τον όχλο που εκεί μέσα είναι ντυμένοι. Με περούκες, με κουστούμια, με ευγένειες και με δίθεν συμπεριφορές, δόλειες. Και μπερδεύονται μεταξύ σας και σε λένε την όλη ένα. Φύγετε, πάρτε θέση. Είναι συγκεκριμένο αυτό που λέω. Αν δεν πάρετε θέση, δεν θα φανούνε ποτέ όλοι αυτοί τις ιδιωτικές εταιρείες και οι δυνάστες σου. Έβγα από εκεί. Πάρε θέση απέναντί τους. Θα φανεί ποιος είναι ποιος. Και όλο αυτό το περικύκλωμα το στρατηγικό θα πνιγούνε. Αλλιώς δεν μπορούν να πέσουν. Αν δεν πάρεις εσύ θέση, Έλληνα ηθαγενή, Έλληνα πολίτη, αυτοί δεν μπορούν να πέσουν. Εσύ θα πάρεις θέση. Και τώρα είναι η ώρα να πάρεις θέση. Ως κυρίαρχος. Με τεράστιο πλούτο. Να φανταστείς τη ζωή σου πως θα είναι αύριο. Φαντάσου ότι τώρα πως είναι με τόσο. Τι έχεις να χάσεις. Τι έχει να χάσει ο δημόσιος υπάλληλος. Ένα ψώρο χιλιάρικο. Τι να χάσει. Ένα βρώμο μισθό. Τι έχει να χάσει. Γιατί με την Ελλήνων Συνέλευση θα χάσει τίποτα. Θα τα πάρει 100.000 φορές παραπάνω γιατί είναι δικά του. Δηλαδή σου λέμε, έλα να κάνεις μια μαθηματική. Μια αριθμητική πράξη. Μια μαθηματική πράξη κάνεις. Έχω χίλια και τρέμει. Τρέμει η ψυχή μου, μπας και με διώξουν. Και αν με διώξουν, τι θα κάνω. Μα αφού από εδώ, τι να με διώξουν, αφού είναι δικά μου από εδώ. Με διώξουν, δεν με διώξουν, πάλι δικά μου θα είναι. Άρα δεν γίνεται να χάσεις τίποτα. Δεν έχεις να χάσεις, έχεις μόνο να κερδίσεις. Το θέμα είναι να καταλάβεις τη μαθηματική πράξη. Δεν σου μάθαμε ποτέ τα μαθηματικά, αλλά οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Οι ψεύτες δεν ξέρουν αριθμητική, γι' αυτό και κάνουν έτσι που κάνουν. Έχει πολύ συγκεκριμένο νόημα αυτό που λέω. Είναι η ώρα να δείξεις ποιος είσαι, να μην φοβηθεί κανείς για το μισθό σου. Την άλλη μέρα το πρωί, όλη η Ελλάδα έχει τα λεφτά της. Είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο να φτιάξουμε τη χώρα μας όπως θέλαμε. Να φτιάξουμε τις πόλεις μας. Να φτιάξουμε τη ζωή μας. Να αναπνεύσουμε. Να μην μας ξαναψεκάσει κανένας. Θα υπάρχει Ελλήνων Συνέλευση με τους Έλληνες κυρίαρχους στο τιμόνι της χώρας και στη ζωή τους. Και θα υπάρχει αεροπλάνο του ΝΑΤΟ ή του κάθε κερατά ή του κάθε Βατικανού να μου ψεκάζει όλα τα κατουρήματα και όλες τις ασθένειες. Θα υπάρχει κανείς να λυτηριάζει το νερό μου αφού θα τον εγδάρω. Θα υπάρχει ειδικό νόμος για να πειράξεις με αυστηρούς νόμους να μην ξαναπειράξεις τη ζωή και τα φυσικά αγαθά. Μέχρι πόσο θα κρατήσεις, τι θα περιμένει, να περιμένεις να γίνει τι. Λεφτά δεν θες, έλα να πάρεις. Ελευθερία δεν θες, έλα να πάρεις. Κυρίαρχος πρέπει να δηλώσεις. Αν δεν δηλώσεις κυρίαρχος, αυτά τα δώρα της κυριαρχίας που είναι δικά σου δεν μπορείς να τα πάρεις. Για να δηλώσεις κυρίαρχος θα πρέπει να χτίσεις το τεράστιο όχημα του έθνους των Ελλήνων, χωρίς κόμμα, δόγμα, χρώμα.
να μην έχεις επιρροές. Δεν μπορεί να σε πειράξει, γιατί όταν δηλώνεις ότι είσαι χωρίς κόμμα, δόγμα, χρώμα, παρά μόνο Έλληνας, δεν μπορεί να σε πειράξει ούτε μουσουλμάνος, ούτε τατοιστής, ούτε ευαγγελιστής, ούτε κανένας να σε πειράξει, ούτε Ιαχωβάς. Δεν πειράζει, αδερφέ μου, κάτσε εκεί πέρα, τρώγε και κάνε ό,τι θέλεις. Άρα δεν γίνεται, είσαι το μοναδικό, τόσο ελεύθερο, τόσο δημιουργικό, που αντέχεις τα πάντα. Δεν με πειράζει, παιδί μου. Υπάρχει κάτι διαφορετικό, το λες, και είναι καταγωγή το δόγμα. Είναι καταγωγή. Είναι καταγωγή το κόμμα. Έλα λοιπόν να πάρουμε τα δικά μας. Έχουν γίνει χιλιάδες πράγματα άσχημα πάνω σε εμάς. Χιλιάδες διαιρέσεις και ομάδες. Τώρα λοιπόν δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Το δημιουργήμα πρέπει να είναι ενωμένα. Αυτά ξέρουν ότι πρέπει να ενώνουν ομάδες και να είναι διαιρεμένα. Αυτά πρέπει να τα ενώσουμε τα κομμάτια για να ζήσουμε. Αλλιώς δεν μπορούμε να ζήσουμε. Κανένας δεν έχει πρόβλημα με τη ζωή, αφού τις ίδιες ανάγκες έχουμε. Μας ενώνουν 1.000.000 πράγματα και μας χωρίζουν μόνο τα κόμματα και τα δόγματα. Για να το ενώσουμε. Είναι τεράστια η ανάγκη να δηλώσεις κυρίαρχος, να πετάξεις και να πατάξεις όλη αυτή την ψεύτικη δυναστευτική ιδιωτική εταιρεία που δυναστεύει και που δυναστεύει εσένα το έθνος και όπου κοιτάει μόνο τους υπήκους και τους υπαλλήλους τους. Δηλαδή φαντάσου μια εταιρεία η οποία παίρνει αποφάσεις, βγάζει δικαστικές αποφάσεις και έχει μια ασφάλεια, μα το θέλετε, την αστυνομία, η οποία είναι ιδιωτική και όχι για μένα. Γι' αυτό και η αστυνομία εκτελεί διαταγές της ανθεληνικής αυτής εταιρείας, της δυναστευτικής εταιρείας, θέλοντας και μη για ένα μισθό. Προκαλώ και λέω σε όλους τους αστυνομικούς, σε όλους τους δικαστές και σε όλους τους θεσμούς. Παρατήστε τους, οι μισθοί σας με την Ελλήνων πολιτεία, όχι μόνο το ίδιο, θα είναι πολύ παραπάνω. Και με τεράστια δικαιώματα στη ζωή, στην ελεύθερη ζωή και στο δικαίωμα που έχετε δικό σας να το πάρετε. Γιατί το δικαίωμα είναι δικό μας. Και δεν μπορείς να δίνεις δικαίωμα αν δεν έχεις δικαίωμα. Άρα η εταιρεία αυτή δεν έχει δικαιώματα να δίνει δικαιώματα. Εμείς ως έθνος έχουμε δικαίωμα δικό μας. Γιατί αν δεν έχεις κάτι δικό σου, δεν έχεις το δικαίωμα να το δώσεις. Αυτά τα ζώα της εταιρείας πώς να δώσουν κάτι που δεν έχουν τίποτα δικό τους. Μα δεν έχουν κάτι δικό τους. Δεν έχουν ταμείο, δεν έχουν λογαριασμό, δεν έχουν καταπίστευμα, δεν έχουν χώρα, δεν έχουν γη, δεν έχουν κράτος, δεν έχουν τίποτα. Πώς δίνουν αυτά, ρε παιδιά? Δεν έχουν ηθαγένεια, δεν έχουν τίποτα. Πώς θα δώσουν? Το έθνος έχει δικά του και το έθνος έχει δικό του και του δίνει το δικαίωμα κάποιου να ζήσει. Αυτή η εταιρεία τι δικαιώματα έχει? Επειδή με ένα φεκ μου κάτσαν στο κεφάλι και με δυναστεύουνε και συζητάμε ακόμα τι θα κάνουμε κι αν είναι οικονομικό. Ό,τι και οικονομικό να είναι, τόσα που δεν πρόκειται να χαθεί τίποτα. Δεν μπορεί να βγει ζημιωμένος από πουθενά. Μόνο κερδισμένος. Και ελεύθερος. Έλα. Και αυτό πρέπει να γίνει όλοι μαζί. Δεν μπορεί να γίνει ατομικά. Τα δημιουργήματα της δημιουργίας ατομικά όχι εκπέφτουν, δεν υπάρχουν. Γι' αυτό η δημιουργία έχει όλα τα δημιουργήματα. Πρέπει όλοι μαζί να το κάνουμε. Στην τεράστια ένωση, αυτή τη στιγμή, των Ελλήνων. Του έθνους, του μοναδικού έθνους στον πλανήτη, όπου αυτό φοβούνται όλοι. Φοβούνται αυτό το έθνος να μην ενωθεί. Γιατί σαν έθνος ενωμένο και όχι σαν εταιρεία με κυβέρνηση της ιδιωτικής εταιρείας, που βάζουμε τους Έλληνες του έθνους να ψηφίσουν και δέχονται ότι είναι υπήκοοι και δέχονται ότι είναι μέλη της εταιρείας. Δεν είμαι μέλος καμιάς εταιρείας, δεν είμαι υπήκοος κανένας, είμαι λάνιο έθνος, είμαι το έθνος των Ελλήνων με όλα τα δίκαια και τα δικά μου. Και έχω δικαίωμα μόνο εγώ να δίνω δικαίωμα. Γιατί έχω δικά μου. Όποιος δεν έχει δικά του δεν έχει δικαίωμα να δώσει τίποτα. Και πρέπει αυτή να γίνει η συστράτευση όλων των Ελλήνων τώρα, να ενωθεί το έθνος. Και εκεί που φοβούνται όλοι, γι' αυτό βλέπετε ότι από την αρχή διώκουν τον Αρτέμητο Σόρα και την Ελλήνων Συνέλευση. Γιατί? Διότι όλες οι συμφωνίες έχουν γίνει στο έθνος των Ελλήνων. Γιατί όλα έχουν γίνει στο ένα έθνος. Γιατί έθνος σημαίνει καταγωγή. Σήμερα οι ερωτήσεις των ανθρώπων είναι: από πού κατάγεσαι, λέει, από την Αλβανία. Όχι. Είμαι από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Αλβανίας. Ή είμαι από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Βουλγαρίας. Ή της Ιταλίας. Ή της Τουρκίας. Μα η Τουρκία έγινε το 10. Άρα καταγωγή σημαίνει γραμμή αίματος. Καταγωγή Γερμανού, καταγωγή Αμερικάνου, καταγωγή Ισπανού, καταγωγή Ιταλού, Γάλλου, Βουλγάρου, Αλβανού, Τούρκου. Δεν υπάρχει. Γιατί πρέπει να μας αποδείξεις τη γραμμή του αίματος, τη γραμμή του DNA, δηλαδή του κώδικα. Και εδώ ο κώδικας έχει σημασία, να καταλάβετε, γιατί δεν τον λέμε DNA. DNA το λένε νουκλεϊκό οξύ πριν 100 χρόνια.
Χαζάροι επιστήμονες βρήκαν το DNA, τρίχες κατσαρές. Ο πραγματικό, αν το θέλετε, η πραγματική σύνθεσή μας, αν θέλουμε να μιλάμε για τη γραμμή αίματος της παντρούας ουσίας, ο κώδικας είναι ως εξής. Κάπα σίγμα, σίγμα σίγμα, δέλτα δέλτα δέλτα, ταφ, πι όμικρον, ταφ, αλφα, αλλά το αλφα το συμπατικό και το ωμέγα το συμπατικό. Αυτό του τέστην είναι 13 σύμβολα, 13 γράμματα. Τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι είναι κώδικας συμπαντικής σύνθεσης, δόμησης, δημιουργίας της πατρώας ουσίας των α και ω. Αυτός είναι ο κώδικας. Ο κώδικας λοιπόν του αίματος, ο κώδικας της γραμμής της πατρώας ουσίας. Έτσι συνέλληνες, αλλά και φιλέλληνες, αλλά και όλοι. Δεν ξέρω γιατί φοβάστε. Μην χάσετε ένα μικρό μυχό, μην χάσετε μια θέση σε αυριανή, αν το θέλετε, της Ελλήνων Συνέλευσης, που η όλη η Ελλάδα τακτοποιούνται τα πάντα, με χιλιάδες θέσεις, με ένα τεράστιο πλούτο χιλιάδων ετών, που δεν μπορεί να φαρκωθεί ούτε τα επόμενα 1000 χρόνια, απλά θέλει μόνο μια καλή διαχείριση. Τι είναι, αφού μυθείς να σε διώξουνε, και πού να πας, και ποιον να πάρουν, τον άλλον που θα λέει πάλι με σένα, όλοι θα φύγετε μαζί. Πρέπει όλοι να σταματήσετε να εκτελείτε τις διαταγές της ιδιωτικής αυτής εταιρείας που δυναστεύει. Όλους τους αδερφούς και όλα τα ίδια αίματα με εσάς. Ακόμα και αν δεν είστε Έλληνες και είστε σε κάποιες θέσεις, δεν αλλάζει τίποτα για τη δημιουργία. Γιατί πάλι έχουμε την ίδια σύνθεση και πάλι θέλουμε το ίδιο. Να ζήσουμε. Και δεν ζει κανένας. Παρά ο ένας ζει για να δυναστεύει τον άλλον. Ο ένας κρατάει τον πιστόλι στο κεφάλι του άλλου. Αυτό πρέπει εμείς να το τελειώσουμε όλοι μαζί. Και είναι η ώρα τώρα να τελειώσει. Είναι οι ώρες τώρα να τελειώσει και θα τελειώσει. Ξεκινάει από την Ελλάδα και συνεχίζει σε όλο τον πλανήτη. Έχει οριμάσει το κλίμα, έχουν οριμάσει ο κόσμος. Όλο το πεδίο των συχνοτήτων αρχίζει και σταματάει. Διαλύεται κάθε τι αποστατικό. Ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει, οριμάζουν. Κανένας δεν θα ήθελε να είναι απέναντι στο άδικο. Να κάθεται με το άδικο του ανθρώπου. Μην κάθεστε απέναντι. Σίγουρα είναι πλανεμένοι πολλοί κόσμος. Σίγουρα είναι σκελετωμένοι. Σίγουρα έχουν γίνει πολύ άσχημα πράγματα. Πρέπει να γυρίσουμε το ρολόι και του χρόνου και του χώρου και το κάνουμε όλοι μαζί. Συνέλληνες μου, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλοι μαζί μπορούμε. Τώρα είναι η ώρα των Ελλήνων, των ανθρώπων. Τώρα είναι η ώρα του δικαίου. Ό,τι άδικο έχει παραχθεί, ό,τι αποστατικό θα καεί, θα εξαφανιστεί. Μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Έχουμε τα πάντα στα χέρια μας. Τώρα είναι η ώρα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.